ο φόβος η θεωρία ότι οι λαοί του Βορρά θα αναγκαστούν να επομισθούν την οικονομική αδυναμία, δηλαδή τα δάνεια των εταίρων τους, αποτελεί κατά συνθήκη ψεύδος που καλύπτει την ανυπαρξία ενός μοντέλου συνοχής και βαθέματος της ενοποίησης. Αποτέλεσμα της ανυπαρξίας της ισότιμης πρόσβασης στο κόστος χρήματος των επιχειρήσεων και του τρόπου χρηματοδότησης των κρατών. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται λίγο πριν τις εκλογές για την ανάληψη του νέου κοινοβουλίου, ενό κοινοβουλίου που θα διαμορφώσει και την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την ψήφο εμπιστοσύνη που θα χρειαστεί να δώσει στους επιτρόπους, θα είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν επιθυμούμε να ξανανακαλύψουμε μια Ευρώπη που θα ζει μέσα στη σφαίρα της ηθικής δραστηριότητας των λαών της, που θα επαναφέρει την εθνική αξιοπρέπεια και τον εθνικό παλμό, που θα ξαναζωντανέψει την ευρωπαϊκή ιδέα στις παραδοσιακές της αρχές της γεραιάς Υπήρου και θα διασφαλεί την διόνυση και την αιχμή της. Μέσα από μια τέτοια επιλογή θα ήταν δυνατόν να προσφερθεί στα κράτη-μέλη μια μόνιμη εγγύηση ελευθερίας και στην Ευρώπη η στέρεη βάση για την εγγύηση του μέλλοντος του πολιτικού της συστήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.